Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Κώστα Μπασδέκη, υποψήφιο ευρωβουλευτή του ΚΚΕ. Κύριε Μπασδέκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Μπαρδούνια, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Ευχαριστώ πολύ που σας έχουμε κοντά μας. Είπα λοιπόν στην εισαγωγή μου ότι τόσο στη χώρα μας όσο και στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι πολίτες αναδεικνύουν λίγο πολύ τα ίδια ζητήματα, όπως είναι η ακρίβεια, το στεγαστικό πρόβλημα, η δημόσια υγεία, η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός. Και θέλω να σας ρωτήσω, να δούμε λοιπόν αν αυτά τα προβλήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αν η κάθε χώρα έχει ιδιαιτερότητες που πρέπει να τις δούμε και τι προτείνει το κόμμα σας για όλα αυτά. Ναι, σίγουρα το γεγονός ότι αναδεικνύονται τα βασικά προβλήματα όπως είναι η ακρίβεια, η υγεία, ζητήματα που έχουν να κάνουν δηλαδή με τα ουσιαστικά προβλήματα, τα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζει και ο λαός μας εδώ, σημαίνει ότι είναι ενιαία και κοινή, θα λέγαμε, συνολικότερα η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλα τα κράτη-μέλη της. Ακριβώς αναδεικνύεται αυτό το γεγονός από την άποψη ότι με διαφοροποίηση σε πολύ επιμέρους ζητήματα τα προβλήματα αναδεικνύονται και έχουν την κοινότητα αυτή του χαρακτήρα που περιγράψατε. Άρα λοιπόν υπάρχει η ενιαία βάση στην οποία πατάνε τα προβλήματα και αντικειμενικά έκφρασή τους έχουν αυτό που ζούμε και εμείς σήμερα εδώ. Είναι ζήτημα βεβαίως, εμείς το τονίζουμε αυτό σε κάθε περίπτωση, γιατί και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο κύριος Μητσοτάκης πάρα πολλές φορές προβάλλει το ζήτημα ότι κοιτάξτε να δείτε, τα προβλήματα αυτά που έχουμε σαν χώρα δεν είναι μόνο δικά μας. Το ίδιο συμβαίνει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πραγματικά έχει δίκιο σε αυτό το κομμάτι όταν αναφέρεται. Αφού λοιπόν υπάρχει κοινή πολιτική, δηλαδή την πολιτική εμπορευματοποίησης πολλών ζητημάτων όπως αυτό της υγείας, μάλιστα, του πολιτισμού, της πρόνοιας, μια σειρά ζητημάτων στα οποία εμείς βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τέτοιου είδους ζητήματα, ακριβώς αυτό είναι η κοινή ρίζα των προβλημάτων και με αυτόν τον τρόπο εκφράζονται και εδώ στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν και η ακρίβεια, που είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά που αντιμετωπίζει σήμερα η κάθε εργατική λαϊκή οικογένεια και στην Ελλάδα, έχει ακριβώς τη ρίζα της σε αυτό το κομμάτι. Γιατί μας λένε σε πολλές περιπτώσεις ότι κοιτάξτε, η ακρίβεια είναι πρόβλημα της Ελλάδας. Κάποια κόμματα. Είπε ο κύριος Μητσοτάκης ότι έστειλε και επιστολή κιόλας στην κυρία, στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής. Έστειλε επιστολή ότι γιατί κοστολογούν ακριβά στην Ελλάδα τα προϊόντα οι πολυεθνικές. Ακριβώς. Όμως οι πολυεθνικές έχουν μια δική τους συγκεκριμένη πολιτική που στο επίκεντρο του ζητήματος της παραγωγής των δικών τους προϊόντων και, και των εμπορευμάτων που διακινούν σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση βλέπουν τη λογική του κέρδους, δηλαδή πού μπορούν και πώς μπορούν να αποκομίσουν το μέγιστο δυνατό κέρδος. Με αυτή τη λογική και στην πρόσφατη συζήτηση που έγινε στη Βουλή αναδείχθηκε ακριβώς αυτό το ζήτημα, ότι η ελευθερία του να μπορείς να διακινείς τα προϊόντα σου και να τα κοστολογείς και να τα πουλάς στο βαθμό που σου δίνει το μέγιστο δυνατό κέρδος είναι μια από τις βασικές ελευθερίες της συνθήκης του Μάστερ. Άρα λοιπόν δεν ξεκινάμε από αφετηρία την οποία δεν τη γνωρίζουμε. Είναι πολύ γνωστή και μάλιστα ήταν γνωστή από το 1992 όταν τότε συμφωνούσε και το κόμμα του κ. Μητσοτάκη υπερθεμάτιζε υπέρ της συνθήκης του Μάστερ. Άρα λοιπόν η ελευθερία και η δυνατότητα που έχουν οι πολυεθνικές να αυξάνουν τα προϊόντα τους, τις τιμές των προϊόντων τους στο επίπεδο που θέλουν οι ίδιες και να αποκομίζουν το μέγιστο δυνατό κέρδος είναι μια ελευθερία την οποία την έχουν κατακτήσει μέσα από συνθήκες της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είπε ο κ. Μητσοτάκης ότι το μόνο αντίδοτο στην ακρίβεια είναι η αύξηση των μισθών. Θεωρώντας ότι η μείωση ΦΠΑ ειδικού φορού κατανάλωσης δεν βοηθάει, διότι δεν θα έχει καλό αποτέλεσμα ο προϋπολογισμός. Για θέλω να μου πείτε τη δική σας άποψη. Η αύξηση των μισθών είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να προκύψει από τον αγώνα που πρέπει να κάνουν οι εργαζόμενοι, γιατί φαίνεται ξεκάθαρα ότι εδώ και 10-12 χρόνια όχι μόνο δεν έχουμε αυξήσει των μισθών, αλλά έχουμε μειώσεις και μάλιστα στα επίπεδα πριν από το 2009, όπως φαίνεται με βάση τα στατιστικά στοιχεία. Αυτά που λέει ο κ. Μητσοτάκης είναι κυρίως στο επίπεδο των ευχών. Όμως το ξεκάθαρο ζήτημα είναι ότι
και η πρόταση του ΚΚΕ επικεντρώνεται σε αυτό, στη μείωση του ΦΠΑ, στα είδη πλατιάς κατανάλωσης, αυτά δηλαδή που μεγάλο τμήμα του λαού μας καταναλώνει, γιατί είναι αναγκαία για να ζήσει η κάθε λαϊκή οικογένεια, αυτά δεν τα κουμπάει καθόλου. Όπως όμως δεν τα κουμπάει όχι ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Τέτοιες προτάσεις περί μείωσης του ΦΠΑ ως άμεσο μέτρο αντιμετώπισης αυτής της κατάστασης έχει καταθέσει το ΚΚΕ πάρα πολλές φορές στη Βουλή ως πρόταση. Και τα άλλα κόμματα, και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ και άλλα κόμματα, όχι μόνο δεν στήριξαν τέτοιου είδους προτάσεις του ΚΚΕ, αλλά αντίθετα αδιαφορήσαν πλήρως και εκφράζανε ευχές ή βρισκόταν στη σφαίρα του ευχολόγιου όλη αυτή η κατάσταση για την ακρίβεια. Αντικειμενικά λοιπόν το ΚΚΕ θέτει και σήμερα η μείωση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς κατανάλωσης, την κατάργησή τους και στο τομέα των καταναλωτικών αγαθών, αυτών των αναγκαίων άμεσων καταναλωτικών αγαθών, αλλά και στο τομέα της ενέργειας, της δυνατότητας που μπορεί να έχει κάποιος να μπορεί να ικανοποιεί τις ανάγκες του σε ενέργεια, στα καύσιμα, που βασικά οι λαϊκές οικογένειες πληρώνουν το μέγιστο από τους φόρους που έχουν αυτά τα είδη και πραγματικά συνεισφέρουν πάμπολα στη φορολογία. Έτσι λοιπόν φαίνεται ξεκάθαρα ότι δεν έχουν τέτοιο στόχο ούτε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ούτε τα άλλα κόμματα. Άρα αντικειμενικά δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της ακρίβειας με αυτά τα χαρακτηριστικά και τις πολιτικές που προβάλλουν τα ίδια αυτά τα κόμματα. Μάλιστα. Βέβαια αυτά όλα είναι θέματα που βάζουν ήδη οι πολίτες και μέσα σε όλα αυτά τίθεται και το θέμα το πόσο πρέπει να στηριχτεί η δημόσια υγεία και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και σε εθνικό στη χώρα μας. Η κυβέρνηση λέει ότι έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα, έχει κάνει προσλήψεις, έχει αυξηθεί τις ΜΕΘ, έχει αυξήσει τα χρήματα που δίνει. Είναι έτσι τα πράγματα, πώς τα σχολιάζετε και τι προτείνετε εσείς? Εμείς από τη δική μας πλευρά και επειδή όχι μόνο έχουμε απόλυτη καθαρή γνώση για το τι συμβαίνει συνολικότερα και στα νοσοκομεία, στα κέντρα υγείας, στις δομές υγείας συνολικότερα, να σας πω χαρακτηριστικά ότι στο νομό Φιώτιδας, στο νοσοκομείο της Λαμίας, ένα από τα, ας το πούμε, πιο σύγχρονα νοσοκομεία της στερεάς Ελλάδας, υπάρχουν 7 κλίνες ΜΕΘ, οι οποίες είχαν πριν από το COVID ακόμη στελεχώσει το νοσοκομείο με τέτοιες κλίνες. Όχι μόνο δεν άνοιξαν μέσα στην περίοδο του COVID, αλλά και σήμερα και τώρα που συζητάμε, πλήρως επανδρομένες κλίνες ΜΕΘ δεν ανοίγουν. Δεν υπάρχουν δυνατότητες να ανοίξουν μέσα στο ίδιο το νοσοκομείο της Λαμίας, στο πιο σύγχρονο νοσοκομείο. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι σε πολλές περιπτώσεις όχι μόνο δεν μπορούν, αλλά και δεν θέλουν οι πολιτικές των κυβερνήσεων να λύσουν τέτοιου τύπου ζητήματα. Είναι αντικειμενικό λοιπόν όταν η υγεία αποτελεί κυρίως εμπόρευμα στις πολιτικές που διέπουν τα κόμματα αυτά, δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Και αντικειμενικά βρίσκονται μπροστά στο ζήτημα το ότι η υγεία σαν βασικό κοινωνικό αγαθό όχι μόνο δεν μπορεί να ικανοποιήσει αυτή την ανάγκη ο λαός μας συνολικότερα, αλλά αντίθετα όλο και επιδεινώνεται. Η πρόταση του ΚΚΕ, όχι μόνο για τους γιατρούς ή τους νοσηλευτές και τη στελέχωση των νοσοκομείων, έχει από καιρό, από χρόνια μπαίνει σαν ζήτημα και είναι αντικείμενο όχι, να το πω έτσι, προτάσεων μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο, αλλά αντίθετα είναι αντικείμενο της πάλης που πρέπει να αναπτύξει ο λαός και οι λαοί συνολικότερα, θα έλεγα, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να καλύψουν αυτές τις ανάγκες. Αντικειμενικά δεν υπάρχει σε αυτή την κατεύθυνση τέτοιου τύπου πολιτική. Ακόμα και όταν προσπαθούν να καλύψουν ανάγκες τέτοιου είδους σε νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό, πάλι ένα μέρος καλύπτεται. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο νοσοκομείο Λαμίας μας λένε, για παράδειγμα, το ίδιο ισχύει και για τη Χαλκίδα. Λέω τώρα για την περιοχή της Στερεάς, γιατί από εκεί προέρχομαι. Μας λένε ότι δεν έρχονται γιατροί, δεν καλύπτουν τις θέσεις εργασίας. Μα πώς να έρθει ένας γιατρός, ο οποίος αυτή τη στιγμή θα είναι μόνος του σε μια κλινική, να καλύψει τις ανάγκες ενός ολόκληρου νοσοκομείου την ίδια ώρα που δεν υπάρχει δεύτερος γιατρός? Αυτός πρέπει να καθίσει να ασχοληθεί εκεί 24 ώρες το 24ωρο. Και καταλαβαίνετε ότι μέσα από την εντατικοποίηση της δουλειάς, όπως έχει προβλέψει και έχει νομοθετήσει και η κυβέρνηση αυτή και η προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ και φυσικά η συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, με την εντατικοποίηση της δουλειάς στον χώρο της υγείας, το κίνδυνος να γίνει λάθος είναι πολύ πιθανός. Και ξέρετε, όταν πρόκειται για λάθος στον χώρο της υγείας, σημαίνει ανθρώπινη ζωή. Άρα αντικειμενικά
Είναι λογικό κάποιος να σκέφτεται 2 και 3 φορές αν θα πάει σε ένα νοσοκομείο που δεν έχει τη δυνατότητα να καλύψει ή δεν υπάρχει οργανωμένη κλινική αυτή τη στιγμή έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα. Μάλιστα. Και γι' αυτό λοιπόν έχουμε όλα αυτά τα φαινόμενα. Και παρατηρούμε πνευμονολογική κλινική σε ολόκληρη την περιοχή της Στερεάς, όπως είναι αυτή της Ισλαμίας, να είναι στελεχωμένη με ένα γιατρό με μπλοκάκι. Άρα λοιπόν φαίνεται ξεκάθαρα ότι πρόκειται για πολιτική, να σου πω έτσι, κατεύθυνση και όχι για λάθος ή αδυναμία, ας το πούμε έτσι, στη συνολικότερη πολιτική της υγείας. Αυτό έχει επίπτωση στο λαό της περιοχής, αφού δεν μπορεί να καλύψει ανάγκες. Μάλιστα. Και κύριε Μπαζδέκη, κάτι τελευταίο να σας ρωτήσω. Ορισμένοι, κάνοντάς σας, ασκώντας κριτική στο ΚΚΕ, λένε το εξής. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί διεκδικεί την ψήφο των πολιτών σε ευρωεκλογές από τη στιγμή που είναι ενάντια στη δομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ τι απαντάτε? Αυτό είναι ένα ερώτημα που μας το θέτουν όχι την τωρινή περίοδο, αλλά από τα πρώτα χρόνια, όταν το ΚΚΕ εξέφραζε την αντίθεση του στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θεωρώντας ευθύς εξ αρχής ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτό που είναι. Δηλαδή, τι είναι, η Ένωση των κεφαλαίων, των λόμπι, και όπως το έχει εκφράσει και το έχει συμφωνήσει και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι είναι τέτοια. Εμείς λέμε το εξής, ότι ο λαός όχι μόνο έχει συμφέρον από το να είναι ένα κόμμα σαν το ΚΚΕ στο Ευρωκοινοβούλιο, αλλά πρέπει να είναι ακόμα πιο ισχυρό, ακόμη πιο δυνατό, γιατί είναι το μόνο κόμμα που μπορεί σήμερα να αποκαλύψει τις προθέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους κανονισμούς, τους νόμους και τις διεκτήβες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το τι μέλη γενέστε στην Ελλάδα, όχι για τα επόμενα 1, 2, 3 χρόνια, αλλά για τα επόμενα 15 και 20 χρόνια. Γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ευθύς εξ αρχής και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για την ΕΟΚ παλιότερα και για την Ευρωπαϊκή Ένωση στη συνέχεια, όχι μόνο αποκάλυπτε ποιοι είναι οι σκοποί της και με ποιο τρόπο θα περάσει τις αντιλαϊκές πολιτικές της μέσα από την ενιαία πολιτική η οποία αναπτύσσεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αυτά τα έκανε αντικείμενο συζήτηση στο λαό. Θυμάστε και με τη συνθήκη του Μάστερ το 1992, με τη Λευκή Βίβλο αργότερα όταν προσπαθούσαν να περάσουν όλα τα ανταργατικά μέτρα. Σήμερα με το γεγονός ότι τι ζητήματα εξυφαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την κοινή αγροτική πολιτική. Ποιος άλλος μπορεί, για παράδειγμα, να βγει και να πει καθαρά στο λαό, από τη στιγμή που έχει συμφωνήσει με όλα αυτά, να βγει και να πει καθαρά στο λαό τι μέλη γενέστε σε σχέση με τους αγρότες μας, τους βιοπαλλεστές αγρότες, για το επόμενο χρονικό διάστημα? Μόνο το ΚΚΕ. Γι' αυτό και ξέρετε, την τελευταία περίοδο, ιδιαίτερα με την αναθεώρηση της κοινής αγροτικής πολιτικής, μόνο το ΚΚΕ μίλησε. Και δεν ήταν μόνο ότι μίλησε, ήταν ότι διαφώτισε το λαό, αλλά οργάνωσε, παρενέβη και οργάνωσε και τον αγώνα του λαού ενάντια στις επιπτώσεις που έχουν αυτές οι πολιτικές, όπως για παράδειγμα εκείνη η αγροτική πολιτική. Άρα λοιπόν ο αγρότης, ο επαγγελματίας, ο αυτοπασχολούμενος, ο εργάτης έχει συμφέρον να έχει ένα ισχυρό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας μέσα στην Ευρωβουλή που μπορεί να παίζει ακριβώς αυτό το ρόλο. Γιατί αυτός είναι ο ρόλος του ενός κόμματος που θέλει πραγματικά να βρίσκεται στο πλευρό του λαού, να στηρίζει τα συμφέροντά του και όχι μόνο να στηρίζει, αλλά να οργανώνει και τον αγώνα του για τις συνέπειες που θα έχουν οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη ζωή του. Μάλιστα. Κατανοητό. Λοιπόν, κύριε Μπαζδέκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και να σας ευχηθώ καλή επιτυχία. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Μπαρδούνια. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.